Ξεκινάμε το επεισόδιο μας με μία ανακοίνωση. Από εδώ και στο εξής, για κάθε νέο επεισόδιο θα προσφέρουμε και απομαγνητοφωνήσεις, τις οποίες θα τις διαβάζουμε πιο αργά και καθαρά από ό,τι στα βίντεό μας. Σιγά σιγά θα προσφέρουμε ηχογραφήσεις και για παλιότερα επεισόδια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Από χτες ξεκίνησε γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Αγγλιστή lockdown. Οπότε τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε πάλι σπιτικά βίντεο όπως είχαμε κάνει την περασμένη άνοιξη. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια και να σας κάνω μία επίδειξη για τα καλούδια που προσφέρουμε στα διάφορα επίπεδα στη σελίδα μας στο Patreon, την οποία έχουμε από τον Ιανουάριο του 2019. Εκεί μπορείτε να γραφτείτε και από 5 δολάρια περίπου τον μήνα, μαζί με τους φόρους και τις επιπλέον χρεώσεις, να λαμβάνετε κάποια εξτραδάκια που φτιάχνουμε, ειδικά για τους υποστηρικτές μας, κάθε εβδομάδα. Καταρχάς, έχουμε αυτή τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε όλα μας τα επεισόδια που έχουν επιπλέον περιεχόμενο, με χρονολογική και αριθμητική ταξινόμηση. Ας ξεκινήσουμε με το βασικό μας επίπεδο, μέλος. Κάθε εβδομάδα δημοσιεύουμε ένα αρχείο PDF με την απομαγνητοφώνηση του επεισοδίου, επιλεγμένο λεξιλόγιο μαζί με μεταφράσεις στα αγγλικά και ασκήσεις γραμμένες από την ομάδα μας. Έχουμε ασκήσεις για αρχάριους μαθητές των ελληνικών, καθώς και για μαθητές μεσαίου και προχωρημένου επίπεδου. Η θεματολογία ποικίλει από ασκήσεις γραμματικής, ασκήσεις κατανόησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα, αλλά και ανοιχτές ερωτήσεις για διάφορα θέματα. Δεν είμαστε τελείως σαντιστές, οπότε έχουμε και τις λύσεις από κάτω. Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα PDF κάτω από κάθε δημοσίευση, αλλά για τη δική σας ευκολία έχουμε και έναν φάκελο Google Drive, όπου μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα PDF συγκεντρωμένα. Το δεύτερο μας επίπεδο είναι το επίπεδο φίλου ή φίλης. Εδώ αποκτάτε πρόσβαση σε όλα μας τα επεισόδια, με ή χωρίς υποτίτλους. Γεια σας φίλοι. Αλλά και στα MP3 των επεισοδίων, αν θέλετε να μας ακούτε ενώ πλένετε τα πιάτα, ενώ οδηγείτε, ενώ έχετε πάει για τρέξιμο ή τον σκύλο βόλτα. Με τα επεισόδια χωρίς υποτίτλους μπορείτε να εξασκήσετε την κατανόησή σας χωρίς υποβοηθήματα. Γιατί ακόμα και οι υπότιτλοι μπορούν τελικά να γίνουν ένα δεκανίκι και να εξασκούν κυρίως την ανάγνωση αντί για την κατανόηση του προφορικού λόγου. Επίσης, όπως ανακοινώσαμε στην αρχή του επεισοδίου, από σήμερα ξεκινάμε τη διάθεση αργής ανάγνωσης των απομαγνητοφωνήσεων. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να διαβάζουν τις απομαγνητοφωνήσεις σε έναν ρυθμό καταλληλότερο για το επίπεδό τους πριν αρχίσουν τη μελέτη, χρησιμοποιώντας τα επεισόδια στον κανονικό τους ρυθμό. Πάμε τώρα στο τρίτο επίπεδο, μαθητής και μαθήτρια. Σε αυτό το επίπεδο αποκτάτε πρόσβαση στο Quizlet μας. Αν σας φαίνεται περίπλοκο, πιστέψτε με, είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Για κάθε επεισόδιο περνάμε τις λέξεις που έχουμε διαλέξει για το λεξιλόγιο της εβδομάδας, που θα βρείτε στο PDF, σε ένα Quizlet set. Εκεί μπορείτε να φτιάξετε δικά σας flashcards, δηλαδή κάρτες όπου σας δίνουν τη λέξη στα αγγλικά ή στα ελληνικά και εσείς πρέπει να μεταφράζετε μέχρι να μάθετε τη λέξη. Μπορείτε να τις μάθετε με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Μπορείτε να γράφετε τη μετάφραση από τα αγγλικά. Μπορείτε να τις ακούτε και να προσπαθείτε να τις γράψετε σωστά. Η έρευνα. Αναφέρω. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και ένα διαγωνισματάκι στον εαυτό σας και να δείτε πώς τα πάτε. Επίσης, μπορείτε να μάθετε παίζοντας. Πόσο γρήγορα μπορείτε να καθαρίσετε την πίστα αντιστοιχίζοντας τις λέξεις? Θα προστατέψετε τον κόσμο από τους αστεροειδείς καταστρέφοντάς τους με τις γνώσεις σας στα ελληνικά? Μπορείτε να δείτε όλα μας τα sets στο Quizlet πηγαίνοντας στο www.quizlet.com/easygreek. Τα περισσότερα set έχουν ξεχωριστούς κωδικούς. Τους δημοσιεύουμε μαζί με τα set κάθε εβδομάδα, αλλά και τους έχουμε μαζεμένους σε μια σελίδα για τη δική σας ευκολία. Με το να γίνετε χορηγοί και μεγάλοι χορηγοί στο 4ο και 5ο
επίπεδό μας αντίστοιχα, μπορείτε να βάλετε το όνομά σας σε αυτή τη λίστα που εμφανίζεται στο τέλος κάθε επεισοδίου μας. Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στις ομάδες μας στο WhatsApp και στο Slack, όπου μπορείτε να μιλάτε μαζί μας και με άλλους μαθητές και φίλους της ελληνικής γλώσσας και αν θέλετε, μπορούμε και να διορθώνουμε τα λάθη σας. Οι μεγάλοι χορηγοί επίσης μπορούν να μας στέλνουν τις γραπτές ασκήσεις τους από τα PDF ή να τις διορθώνουμε κι αυτές. Τέλος, οι χορηγοί και οι μεγάλοι χορηγοί μπορούν να λάβουν δώρα έκπληξη τα οποία θα αρχίσουμε να στέλνουμε ταχυδρομικά στο άμεσο μέλλον. Όλοι οι patron μας φυσικά μπορούν να μας στείλουν τις ερωτήσεις τους, τις οποίες με χαρά θα απαντήσουμε. Όποιο επίπεδο και αν διαλέξετε, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Όχι μόνο να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε, να ταΐζουμε τις οικογένειές μας και τους συνεργάτες μας, αλλά και να αναβαθμίζουμε την ποιότητα της παραγωγής μας και του εξοπλισμού μας. Από πέρσι έχουμε αγοράσει καινούργια κάμερα και φακούς, το καλοκαίρι πήραμε καινούργιο μικρόφωνο και αυτό το επεισόδιο είναι το πρώτο που γυρίζουμε με επαγγελματικό εξοπλισμό φωτισμού για στούντιο. Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτό το κυρίως ενημερωτικό επεισόδιο. Στην περιγραφή του βίντεο από κάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για να πάρετε μία γεύση από όλα όσα σας ανέφερα. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια χαρά! Κατά τη διάρκεια της μετακόμισής σας,